μαθημάτων μας με συντική προσευχή. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1051. Είναι από το πρώτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεον και το 18 εδάφιο. Α, 18, σελίς 1051. Ταύτην την παραγγελίαν παραδίδω εισέ τέκνον Τιμόθεε, κατά τας προγενωμένας προφητείας περισσού, να στρατεύεις κατά αυτάς την καλήν στρατείαν έχων πίστην και αγαθήν συνείδησιν, την οποίαν την έσα αποβαλώντες εναβάγησαν στην πίστην. Εκ των οποίων είναι ο Ημένεος και Αλέξανδρος, τους οποίους παρέδωκα εις Σατανά δια να μάθωσι να μη βλασφημώσει. Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων να κάμνητε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιώμαση, δια να διάγομεν βίων ατάραχων και σύχιων εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτο ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού ως της θέλει. Να σωθώσει πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσει εις επίγνωση της αληθείας. Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσή της Θεού και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Ως της έδωκε αυτόν αντίλητρον υπέρ πάντων, μαρτυρίαν γενωμένη εν ορισμένης καιρής, εις τον οποίον ετάχθην, εγώ κήρυξ και Απόστολος, αλήθεια λέγω, εν Χριστώ δε ψεύδομαι διδάσκαλος των εθνών, εις την πίστην και εις την αλήθειαν. Θέλω λοιπόν να προσεύχονται οι άνδρες, εν παντή τόπο υψώνονται χείρας καθαράς, χωρίς αργής και δισταγμού. Ως αυτός και οι γυναίκες, με στολή σεμνή, οδό και σοφροσύνη, να στολίζουνε αυτάς, ουχή με πλέγματα ή χρυσών, ή μαργαρίτας, ή ενδυμασία πολυτελή, αλλά το οποίο πρέπει εις γυναίκας επαγγελωμένας θεοσέβιαν, με έργα αγαθά. Υγιεινή, ασπανθάνη εν ησυχία, με τα πάσης υποταγής. Εις γυναίκα όμως δεν συγχωρώ να διδάσκει, μη δε να αυθεντεύει επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζει. Διότι ο Αδάμ πρώτος επλάστη, έπειτα η Εύα. Και ο Αδάμ δεν υπατήθη, αλλά η γενή απατηθήσα έγινε παραβάτης. Θέλει όμως σωθεί δια της τεκνογωνίας, εάν μείνωσι στην πίστην και αγάπην και αγιασμών μετασοφροσύνης. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος αγαπάει πάρα πολύ τον Τιμόθεο, είναι ο νεαρός αδελφός του, συνεργός του, συστρατιώτης του, σύνδουλός του, στο έργο του Θεού, το οποίο ο Θεός χάρισε και στον Παύλο και στον Τιμόθεο, γιατί κανείς δεν μπορεί να εργάζεται το έργο του Θεού εάν δεν τον προσκαλέσει ο ίδιος ο Θεός και δεν τον αποστείλει ο ίδιος ο Θεός και δεν χαρίσει ο ίδιος ο Θεός τα απαραίτητα όπλα δικαιοσύνης, τα οποία είναι δυνατά συν Θεό. Στην πρώτη του λοιπόν αυτή η επιστολή προς τον Τιμόθεο, ενώ βρίσκεται στη Ρώμη ο Απόστολος Παύλος, και εκεί στο σημείο που διαβάσαμε αναφέρεται για αυτά τα οποία έχει ακούσει από προγενόμενες προφητείες, καθώς μάλιστα λέγει ότι να μην παραβλέπει το χάρισμα το οποίο του έχει δοθεί και μάλιστα δια προφητείας δια της επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου. Δηλαδή προφήτευσε ο Θεός στους πρεσβύτερους να επιθέσουν χείρας, γιατί ο Θεός θα του έδινε ένα χάρισμα και του έδωσε, λέγεται ότι είναι το χάρισμα του Ευαγγελιστού, και δεν ξέρουμε και τι άλλα χαρίσματα είχε δώσει ο Θεός στον Τιμόθεο. Όμως ένας άνθρωπος τον οποίον προσκαλεί ο Θεός για να εργαστεί έχει προς αυτόν, όπως ο Τιμόθεος από τον Παύλο, έτσι και πάντοτε ο κάθε ένας τον οποίον προσκαλεί ο Θεός και του δίδει χαρίσματα, του δίδει έργο και είναι μαζί του, τον του παραγγέλει να στρατεύει την καλή στρατείαν στη ζωή του. Δηλαδή να καταλάβει, ο Απόστολος Παύλος θέλει ο Τιμόθεος να καταλάβει ότι μπαίνει σε έναν πόλεμο, σε μία εκστρατεία. Μάλιστα, αλλού λέγει, πρώτον, σοι κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης του Χριστού. Μπαίνει σε μια εκστρατεία, πρέπει να εκστρατεύεις την καλή στρατεία,
δηλαδή να αγωνίζεσαι με καλό τρόπο, που να είναι ευάρεστος στον Θεό και υποτεταγμένος ο τρόπος στο Λόγο του Θεού, και ταυτόχρονα να είσαι ένας καλός στρατιώτης, όχι τεμπέλης, όχι κοπανατζής, ένας καλός στρατιώτης με φόβο Θεού, σοφροσύνη, αλλά και με σοφία δηλαδή, αλλά και με ηρωισμό, με αρετή, να αγωνίζεσαι πηγαίνοντας πάντοτε όμως με υπακοή και υπαταγή στο Λόγο του Θεού, εκεί που ο Θεός σε αποστέλει, και θα λες αυτά που ο Θεός σου λέει. Απαγορεύεται δηλαδή ο στρατιώτης να κάνει ό,τι θέλει. Απαγορεύεται. Πηγαίνει εκεί που τον στέλνει ο αξιωματικός του, κάνει αυτά που του λέει ο αξιωματικός του και μάλιστα διαταγές, και επιπλέον λέει μόνο όσα του δίνει εντολή ο αξιωματικός του. Ο εργάτης λοιπόν είναι καλός, καταρχάς καλός στρατιώτης. Δεν ξυπνάει ό,τι ώρα θέλει, δεν κοιμάται ό,τι ώρα θέλει, έχει εγκράτεια, έχει πρόγραμμα στη ζωή του, έχει αρετή, έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του καλού στρατιώτη. Επιπλέον, ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται εις τας βιωτικάς υποθέσεις, γιατί αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει τον κάθε στρατευόμενο είναι να αρέσει εις το στρατολογίσαντα. Δεν φτάνει μόνο να είναι καλός στρατιώτης, αλλά η επιθυμία του είναι να είναι αρεστός, ευάρεστος σε αυτόν που τον στρατολόγησε, σε αυτόν που τον έκλεξε και τον έκανε στρατιώτη. Δεν ενδιαφέρεται ο καλός ο στρατιώτης, ο στρατιώτης που πρέπει να είναι πρώτον απαραίτητος καλός, δεν ενδιαφέρεται να αρέσει στους ανθρώπους, ούτε και στον εαυτό του. Ενδιαφέρεται να αρέσει στο στρατολογίσαντα. Εδώ αδελφοί αγαπητοί, ο Απόστολος Παύλος προσπαθεί, και πιστεύω και ο Λόγος του Θεού προσπαθεί για μας, να κατανοήσουμε δούλοι και δούλες ότι είμαστε στρατιώτες και δεν πήγαμε εμείς, άλλος μας στρατολόγησε, άλλος μας έφερε εδώ, άλλος μας έφερε στο στρατόπεδό του, άλλος μας κυβερνάει, άλλος μας διοικεί, και είμαστε υπό εξουσίαν ενός, κανενός άλλου, του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ο καλός λοιπόν στρατιώτης ενδιαφέρεται να αρέσει μόνο σε αυτόν που τον στρατολόγησε, έχει εκτιμήσει τη στράτευσή του, τη στρατολόγησή του, και ενδιαφέρεται να αρέσει στο στρατολογίσαντα, και γνωρίζει ότι θα αρέσει στο στρατολογίσαντα εάν δεν εμπλέκεται σε βιωτικές μέριμνες. Αν δηλαδή είναι απελευθερωμένος από οποιαδήποτε πρόσκληση, πρόκληση ή δεσμά του κόσμου τούτου. Δεν εμπλέκεται σε βιωτικές υποθέσεις, δηλαδή όχι ότι δεν δουλεύει, αντιθέτως μάλιστα. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος τα λέγει αυτά, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι με τα χέρια του ζούσε και αυτός και άλλους βοήθαγε. Με τα χέρια του εργαζόταν για να ζήσει τον εαυτό του, αλλά και να βοηθάει άλλους. Άλλο λοιπόν εργάζομαι, άλλο δεν εργάζομαι και περιεργάζομαι, και άλλο εργάζομαι και δεν εμπλέκομαι σε βιωτικές μέρημνες, σε αγωνίες βιωτικές. Δηλαδή πώς να κάνω τούτο, πώς να κάνω τ' άλλο, πώς να πετύχω εδώ. Πώς... μια αγωνία που όλη η επιθυμία, όλη η ζωτικότητα, όλη ο δυναμισμός του ανθρώπου να στρέφεται στην επιτυχία των βιωτικών υποθέσεων. Ενώ ο καλός στρατιώτης που αρέσει το στρατολογίσαντα εμπλέκεται μόνο σε ό,τι αρέσει, σε ό,τι αρέσει σε αυτόν που τον στρατολόγησε. Και τέλος, αγωνίζεται τον αγώνα των καλών, αλλά κανείς ο οποίος αγωνίζεται τον αγώνα των καλών δεν στεφανούται εάν νομίμως δεν αγωνιστεί. Και η νομιμοφροσύνη του καλού στρατιώτη, ακόμη και του καλού αθλητού, εξαρτάται
από τον στρατολογίσαντα για τον στρατιώτη και από αυτόν ο οποίος διοργανώνει τους αγώνες για τον αθλητή. Ενδιαφέρεται τι είναι νόμιμο ενώπιον του στρατολογίσαντος αυτού. Αυτόν τον ενδιαφέρει. Δεν δημιουργεί δική του νομιμοποίηση, ούτε ζητάει νομιμοποίηση από τα νόμιμα των εθνών. Υπάρχουν τα νόμιμα των εθνών που πολλές φορές είναι βδέλυγμα εις τον Κύριο. Παραδείγματος χάρη, νόμιμο των εθνών είναι ο δεύτερος γάμος. Νόμιμο των εθνών είναι ο γάμος ομοφιλοφιλικός. Νόμιμα των εθνών είναι ένα σώρο πράγματα τα οποία ενώπιον του Θεού είναι βδέλυγμα. Γι' αυτό νομίμως αγωνίζεται, νομίμως πολεμάει, με τους νόμους όμως που έχει θέσει ο στρατολογίσας αυτόν, δηλαδή με το Λόγο του Θεού. Και είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε, και πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε πάρει αυτή την απόφαση, στερεή απόφαση ζωής, δεν τολμώ να πω απόφαση θανάτου, απόφαση ζωής, ότι η ζωή μας θα είναι πάντοτε είτε με την άποψη της γνώμης μας, είτε με το έργο μας, είτε με τις αποφάσεις μας, είτε με το θέλημά μας, θα είναι πάντοτε στηριγμένη πάνω στο Λόγο του Θεού, για να αγωνιζόμαστε νομίμως ώστε να στεφανωθούμε. Γι' αυτό λέει ακόμη ο Απόστολος Παύλος, καθένας που αγωνίζεται νομίμως είναι απαραίτητο εις πάντα να εγκρατεύεται. Γιατί οι αθλητές αγωνίζονται νομίμως για να λάβουν φθαρτών στέφανον, εμείς όμως άφθαρτον. Για να λάβουμε άφθαρτον στέφανον, καλοί στρατιώτες, απαραίτητος όπως προείπαμε, να μην εμπλεκόμεθα σε βιωτικές μέρημνες για να αρέσουμε στο στρατολογίσαντα και να αγωνιζόμαστε νομίμως. Αλλά προσθέτει και μία άλλη χαρακτηριστική ιδιότητα του αγώνα του καλού, είναι με εγκράτεια, με πειθαρχία, με αυτοπειθαρχία, με αυτοκυριαρχία, με πρόγραμμα. Με εγκράτεια, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι θα δυνηθούμε να λάβουμε άφθαρτον στέφανον. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, λοιπόν εγώ αγωνίζομαι, όχι ουχή ως αβεβαίος, ούτω πυγμαχώ, ουχή ως κτυπώνει στον αέραν, αλλά δαμάζω το σώμα μου και το δηλαγωγώ, γιατί εκείνο που με ενδιαφέρει είναι όχι να κηρύττω στους άλλους, δεν είναι αυτοσκοπός μου να κηρύττω τους άλλους. Αυτοσκοπός μου, δηλαδή ο σκοπός του στρατιώτη, του αθλητή, του εργάτη, του δούλου, είναι ένας. Να είναι δόκιμος εις τον Θεόν, εργάτης ανεπαίσχυντος, να ορθοτομεί το λόγο της αληθείας, ώστε να φυλάτει τις εντολές του Θεού και να πράττει τα αρεστά ενώπιον αυτού. Δεν πυγμαχούμε αβεβαίως, και δεν πυγμαχούμε αβεβαίως γιατί. Γιατί δαμάζουμε το σώμα μας και το δουλαγωγούμε, γνωρίζοντας δηλαδή ότι το σώμα μας, εάν δεν το δαμάσουμε και αν δεν το δουλαγωγήσουμε, τότε ο αγώνας μας είναι αβέβαιος και τα αποτελέσματά μας άκρος επικίνδυνα. Το σώμα μας, το σώμα, η ψυχή και το πνεύμα, οι βουλές μας, οι επιθυμίες μας, εωδείς μας, οι αποφάσεις μας, εάν προέρχονται από τις δικές μας επιθυμίες, απόψεις, γνώμες, ενδιαφέροντα, τότε θα μας οδηγήσουν μακριά από το Θεό, γιατί οι βουλές μας δεν έχουν καμία σχέση με τις βουλές του Θεού και οι αποφάσεις μας καμία σχέση με τις αποφάσεις του Θεού. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο χριστιανός
έχει πολύ περιορισμένα όρια. Όρια σκέψης, θέλησης, ενέργειας, απόφασης. Πολύ περιορισμένα. Αλλά και μία από τις προσευχές τις ευάρεστες στον Θεό είναι να εκτείνει ο Θεός τα όρια μας. Μας βάζει απόλυτους περιορισμούς για το πώς πρέπει να ζούμε, να σκεφτόμαστε, να αποφασίζουμε και μας δίνει τη δυνατότητα απεριόριστου ορίζοντα, προσδιορισμένου όμως από τον ίδιο τον Θεό μέσα στον οποίο θα εργαζόμαστε. Ένα παράδειγμα, πολύ απλό. Ένας γεωργός, ο οποίος έχει ένα χωράφι που του το μισθώνει το αφεντικό του, ένα στρέμμα. Και του λέει, μέσα σε αυτό το στρέμμα θα εργαστείς να φυτέψεις αυτό, στάρι, τότε δεν μπορείς να το σπείρεις όποτε θέλεις, απόλυτα περιορισμένος, αφού προηγούμενα κάνεις την προετοιμασία και αφού κάνεις το κατάλληλο λείπασμα, το κατάλληλο, όλα όπως τα λέω εγώ, όπως ακριβώς έκαμε ο Θεός και με τον Νόε που έφτιαξε την Κιβωτό και με τον Μωυσή που έφτιαξε την σκηνή και με τον Σολομώντα που έφτιαξε τον ναό. Όταν όμως ο δούλος είναι πιστός και φρόνιμος, ο Θεός του υπόσχεται περισσότερα να τον καταστήσει. Δηλαδή, τα κατάφερες σε αυτό το μικρό χωράφι, τώρα σου δίνω μεγαλύτερο. Σου δίνω μεγαλύτερο, σου δίνω μεγαλύτερο, γιατί έχεις καλά αποτελέσματα. Αυτός είναι ο δούλος του Θεού. Απόλυτα περιορισμένος, με επαγγελίες επέκτασης του έργου του για τη δόξα του Θεού. Σε όποιον έχει, του δίνει πιο πολλά να έχει. Και σε όποιον δεν έχει, και αυτά που έχει, του τα παίρνει. Τι έχει? Αποτέλεσμα, καρπό, έργο. Χριστιανός χωρίς έργο στον ουρανό δεν πάει, εκτός ως διαπυρός. Αν καταστραφεί το έχει κάνει έργο και καταστρέφεται από τη φωτιά της δοκιμασίας. Το έργο είναι λοιπόν αυτό το αποτέλεσμα. Άλλωστε αυτό είναι και η λογική ανθρώπινη. Όσο πιο καλά πηγαίνεις σε αυτό που σου εμπιστεύεται κάποιος, στη δουλειά σου, στο σχολείο σου, στη ζωή σου, τόσο πιο πολύ ευρύνεται, διευρύνεται ο ορίζοντά σου και τόσο πιο πολύ ευάρεστος είσαι σε αυτόν για τον οποίο εργάζεσαι. Αυτό ακριβώς είναι ο δούλος και η δούλη μέσα στην Εκκλησία. Μόνο που ο Κύριος είναι αόρατος και μιλάει με πολλούς τρόπους, κατευθύνει με πολλούς τρόπους, επεκτείνει με πολλούς τρόπους, στενεύει τα όρια μας με πολλούς τρόπους, ανάλογα με τη δική μας, με τη του κάθενός μας απόφαση και εργασία. Δούλος πιστός, φρόνιμος και αγαθός, για να τον καταστήσει τα περισσότερα ο Κύριος του. Ό,τι προσφέρεις, πολύ περισσότερα ο Θεός ανταποκρινόμενος στον αγιασμό σου, στην καθαρότητά σου, στην πρόθεσή σου, προσφέρει σε σένα. Γι' αυτό λέει η Γραφή, είναι μισθαποδότης. Είναι μισθαποδότης. Σε ποιους όμως? Στους εργαζομένους? Όχι. Στους εξητούντας αυτόν. Τι θα πει εξητώ αυτόν? Τον πλησιάζω, τον ψάχνω. Και τι θα πει τον ψάχνω? Αναρωτιέμαι τι θέλει. Πώς το θέλει? Ποια είναι η γνώμη του? Ώστε η μισθαποδοσία
να είναι πολύ μεγάλη. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τονίζει, μη χάσετε την παρησία σας, η οποία έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Τι θα πει παρησία? Το θάρρος σας. Δηλαδή, το θάρρος σας ότι πάτε καλά, ότι πράτετε το θέλημά Του, ότι είσαστε στο θέλημά Του, ότι κάνετε αυτό που θέλει, ότι θέλετε αυτό που θέλει, ότι αποφασίζετε αυτό που εντέλετε. Ο χριστιανός έχει και πρέπει να έχει πρόοδο ανάλογα, και ο μισθός του στον ουρανό πάλι από εκεί εξαρτάται, ανάλογα από τον κόπο με τον οποίο κοπιάζει για να φτάσει και να πραγματοποιήσει αυτά που θέλει ο Θεός. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέγει πάλι, ο κοπιάζων γέωργος πρέπει πρώτος να μεταλαμβάνει από τον καρπόν. Ο κοπιάζων γέωργος μεταλαμβάνει από τον καρπόν του έργου του. Όχι ο τεμπέλης γέωργος, όχι αυτός που βάζει τους άλλους να κοπιάζουνε, αλλά ο ίδιος ο κοπιάζων. Μεταλαμβάνει από τον καρπόν του πρώτος. Σ' αυτόν έρχεται πρώτα η μισθαποδοσία από το Θεό. Αυτός πρώτα απολαμβάνει την καρποφορία του. Αυτός πρώτα απολαμβάνει το σεβασμό του Κυρίου του. Αυτόν σέβεται και αυτός είναι ο αξιόπιστος δούλος του Θεού. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος θέλει με όλη του την καρδιά, θα τολμούσα να πω, τον Τιμόθεο να στρατεύει την καλή στρατεία για να εκπληρωθούν οι προφητείες, γιατί αλλιώς δεν θα εκπληρωθούν, για να εκπληρωθούν οι προφητείες που ο Θεός έκαμε περί αυτού, και να προσέχει δύο βασικά χαρακτηριστικά στην εκστρατεία του. Μη χάσει την πίστη του, την εμπιστοσύνη του στο Θεό, την εμπιστοσύνη του στο Λόγο του Θεού, την ελπίδα του στο Λόγο του Θεού. Να μην χάσει την εμπιστοσύνη του στην αγάπη του Θεού Πατρός, στη χάρη του Χριστού, στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Να μην χάσει αυτό το φοβερό έργο δια του οποίου σωθήκαμε, την πίστη. Και πώς τη χάνει την πίστη? Εάν η πίστη του δεν έχει έργο, τότε είναι νεκρά, πεθαίνει η πίστη του. Μπορεί να έχω πίστη, να πιστεύω στο Ευαγγέλιο, να πιστεύω στον Χριστό, να εμπιστεύουμε τον Χριστό και να κάθομαι. Αυτή η πίστη είναι χαμένη, είναι νεκρή. Δεν είναι τι πιστεύω, πώς πιστεύω, και τα δαιμόνια πιστεύουν ότι ο Θεός είναι ένας, αλλά φρύτουνε. Είναι η πίστη μου με οδηγεί σε έργα πίστεως. Που τα έργα πίστεως είναι έργα υπακοής. Να καταλάβουμε, αγαπημένα μου αδέλφια, δεν νοείται άνεργος ούτε άεργος χριστιανός. Δεν νοείται. Και ποιο είναι το έργο μου? Αυτό που μπορείς να κάνεις, κάντο. Και κάντο με επιμέλεια, άμεσα, γρήγορα και σωστά. Αυτό είναι το έργο σου. Μην περιμένεις ανθρώπους να σου δώσουν έργο, θα απογοητευτείς. Γιατί? Γιατί δεν έχουν στα χέρια τους έργο. Δεν είναι αφεντικά. Δεν είναι κύριοι. Ένας είναι ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία, ο Ιησούς Χριστός. Μην περιμένεις να σου πει τι θα κάνεις. Κάποτε ήταν καινούργια η Άννα, μπήκε στην κουζίνα και ρωτάει μια αδερφή, τι να κάνω? Και η αδερφή, έμπειρη, καλή, σοφή, της λέει, ότι μπορείς. Τόσο εύκολα. Και ξεκίνησε. Και πιστεύω ότι ακόμη, αν είναι πιστή, κάνει και θα συνεχίσει να κάνει ό,τι μπορεί. Βέβαια, όχι με δισταγμό, όχι με γκρίνια, που το έχει αυτό η Άννα και όλοι μας το έχουμε, όχι με γκρίνια, αλλά με χαρά
Όχι με αγανάκτηση, αλλά με χαρά. Αυτό αρέσει στο Θεό. Εάν κάνεις κάτι με γκρίνια, τον έχασες το μισθό σου. Αν κάνεις κάτι και χαίρεσαι, γιατί χαίρεται η Άννα όταν κάνει, μην την παρεξηγήσουμε κιόλας. Όταν κάνει κάτι χαίρεται μέχρι να τα αποφασίσει. Από εκεί και πέρα, αλλά όλοι μας είμαστε έτσι. Με χαρά, αδελφοί. Για να μην χάσουμε την πίστη μας. Να έχει η πίστη μας έργο. Αλλά και κάτι πάρα πολύ επίσης, ίσως περισσότερο σημαντικό. Την αγαθή μας συνείδηση μην αποβάλουμε. Τι σημαίνει συνείδηση? Αυτό που μας ελέγχει η φωνή του Θεού. Δηλαδή τα έργα, τα πονηρά του σκότους που πράξαμε και τα αφήνουμε πάνω μας. Πώς δεν αποβάλλεται η αγαθή μας συνείδηση? Με συνεχόμενη μετάνοια. Με συνεχόμενη καταρχάς αυτοεξέταση. Να δούμε την αρρώστια μας, να δούμε το πρόβλημά μας, να δούμε τι δεν αρέσει στο Θεό. Τι κάναμε που δεν αρέσει στο Θεό? Μετά εξομολόγηση στον Κύριο, μετάνοια και αγαθή συνείδηση. Καθαρή συνείδηση. Γι' αυτό και οι διάκονοι που εργάζονται μέσα στην Εκκλησία, λέγει ο Απόστολος Παύλος, να έχουν το μυστήριο της πίστεως με τα καθαρά συνειδήσεως. Πίστης χωρίς αγαθή συνείδηση, χωρίς καθαρή συνείδηση, είναι άχρηστη. Η συνείδηση η καυτηριασμένη, η συνείδηση η αγαθή και η καθαρά που αποβάλλεται από τον άνθρωπο εξαιτίας των νεκρών έργων του σκότους, διαλύει, καταστρέφει την πίστη όσο και δυνατή να είναι. Γιατί το έργο σου δεν είναι βάρεστο εις το Θεό. Εργάζεσαι, κοπιάζεις, αλλά είναι μεμολισμένο. Θυσιάζεις το ζώον, αλλά είναι άρρωστο το ζώον. Θα ψοφήσεις σε λίγο. Και στο θυσιάζεις τον Κύριο, είναι ευδέλιγμα στο Θεό. Η πίστη μας πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητος από την αγαθή μας συνείδηση. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, αυτοεξέταση, επίγνωση των λαθών μας και των αμαρτιών μας συνεχόμενη, άμεση εξομολόγηση στον Κύριο και μετάνοια, και το αίμα του Χριστού καθαρίζει μάσα ο πάσης αμαρτίας και η συνείδησή μας είναι καθαρή και αγαθή. Γιατί? Και πίστη να έχουμε, αν αποβάλουμε την αγαθή μας συνείδηση, τελικά θα ναυαγίσουμε στην πίστη. Και όταν ο άνθρωπος ναυαγεί στην πίστη, ναυάγει ο χριστιανός, φοβερό είναι το ναυάγιο το χριστιανικό, οδηγείται στο να βλασφημάει, να κρίνει, να κατακρίνει, να καταδικάζει, να κατηγορεί, να βλασφημάει. Αρχίζει από το πιο εύκολο, πολύ αυστηρός είναι, πολύ τα παραλέει και συνεχίζει. Πολύ σκληρός είναι και συνεχίζει και δεν κοιτάει τον εαυτό του και συνεχίζει και αρχίζει και βλασφημάει. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτούς που βλασφημούσαν τους παρέδωκα στον Σατανά για να μάθουν να μην βλασφημάνε. Τι θα πει βλασφημώ? Χαλάω τη φήμη. Χαλάω τη φήμη του αδερφού, της αδελφής, της εκκλησίας, του Ευαγγελίου, του Χριστού και οτιδήποτε καλή φήμη υπάρχει, η καλή μαρτυρία μέσα στην εκκλησία. Ο Θεός να μας φυλάει. Και ποιοι είναι αυτοί που χαλάνε τη φήμη? Αυτοί που απέβαλαν την αγαθή του συνείδηση. Και είναι μέσα τους γεμάτη πίκρα, στενοχώρια, απογοήτευση, απελπισία, ακόμη και φθόνο, ακόμη και μίσος. Γιατί ευλογεί αυτόν ο Θεός και εμένα δεν με ευλογεί? Ο Κάιν. Πρόσφερε ο Κάιν. Αλλά ο Θεός επέβλεψε στον Άβελ. Και άρχισε να βλασφημάει η ψυχή του τον Άβελ και τον Θεό. Με αδίκησε ο Θεός. Και τι διαφορετικό έχει ο Άβελ? Και ο φθόνος, γιατί τα έργα ήταν πονηρά. Και ο φθόνος πλημμύρισε την καρδιά του, απέβαλε την αγαθή του συνείδηση και έγινε αδελφοκτόνος.
Άρα δεν είναι μόνο ότι ο χριστιανός, ο δούλος και η δούλη του Χριστού έχουν περιορισμένα όρια του τρόπου της εργασίας, τα οποία όμως εάν πραγματικά τα διατηρήσουμε, το έργο μας επεκτείνεται, γιατί ψάχνει να βρει ο Θεός δούλους για να επεκτείνει τη βασιλεία Του. Αλλά επιπλέον, η πίστη μας να συνοδεύεται απαραίτητα από την αγαθή μας συνείδηση. Δηλαδή, από άμεση εξομολόγηση στον Κύριό μας, μετάνοια και καθαρισμό με το αίμα του Χριστού. Αυτή λοιπόν είναι η χριστιανία, αυτός είναι η χριστιανός και σε αυτούς τους χριστιανούς δίνει την επόμενη εντολή ο Θεός. Δεν δίνει σε όλους. Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων να κάνετε δεήσεις, προσευχές, παρεκκλήσεις, ευχαριστίες υπερπάντων των ανθρώπων για να έχει αποτέλεσμα η προσευχή σας. Γιατί αν δεν στρατεύεις την καλή στρατεία και δεν έχεις την πίστη που να συνοδεύεται από αγαθή συνείδηση, οι προσευχές σου είναι άχρηστες. Είτε προσεύχεσαι για τους άλλους, είτε προσεύχεσαι για τον εαυτό σου. Δεν ακούγονται. Είναι μεμολισμένες. Δεν είναι άρωμα, ευωδία. Δεν είναι βόδες θυμίαμα. Είναι βρωμερό θυμίαμα η προσευχή μας. Εάν δεν στρατεύομαι την καλή στρατεία, έχοντες πίστην με αγαθή συνείδηση. Πίστην και αγαθή συνείδηση. Προσευχές μας είναι άχρηστες. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό, η καλή στρατεία με πίστη και αγαθή συνείδηση, είναι ο αγιασμός μας. Είναι η καθαρότητά μας. Θα τολμούσα να πω ότι είναι ένας χριστιανός που φέρεται προς την τελειότητα, για να μην πω ότι είναι τέλειος, αλλά που φέρεται προς την τελειότητα. Οι προσευχές μας λοιπόν για να έχουν αποτέλεσμα πρέπει να έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά του δούλου και της δούλης, να μην τα επαναλάβω, και όταν έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά η εντολή του Θεού είναι παρακαλώ, η εντολή του Θεού ξαναλέω είναι παρακαλώ πρώτα απ' όλα. Πόσο μεγάλη βάση δίνει ο Λόγος του Θεού στις προσευχές, τις ατομικές, τις οικογενειακές, τις εκκλησιαστικές. Να κάμνετε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας για όλους τους ανθρώπους. Για όλους τους ανθρώπους. Ιδιαιτέρως όμως υπέρ των βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιώμαση, γιατί κατά αυτό τον τρόπο όταν προσεύχονται αυτοί οι άνθρωποι θα θυάγομεν όλοι μας δίον ατάραχων και ησύχιων εν πάση ευσεβία και σεμνότητη, που είναι το αποτέλεσμα και καρπός των προσευχών των Αγίων της Εκκλησίας του Θεού. Να δούμε λοιπόν τις ευθύνες που έχουμε σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία για όλους τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν στο προσωπικό μας μικρό χωραφάκι, στο προσωπικό μας μικρό περιβάλλον, τις ευθύνες που έχουμε. Και η πρώτη βασική ευθύνη είναι να ζούμε όλοι μαζί δίον ησύχιων και ατάραχων, επειδή προσευχόμεθα υπέρ πάντων των ανθρώπων με ιδιαίτερο τρόπο υπέρ των βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιώμαση. Ο βίος, ο ησύχιος και ατάραγος της ζωής μας εξαρτάται από τις προσευχές των Αγίων της Εκκλησίας του Θεού. Απίστευτο, δεν είναι? Φοβερό, δεν είναι? Πόσο σημαντικό είναι σαν οικογένεια να ζούμε δίον ησύχιων και ατάραχων εν πάση ευσεβία και σεμνότητη,
γιατί εμείς προσευχόμαστε με αυτόν τον τρόπο, αφού προηγούμενα έχουμε προσδιορίσει, έχουμε αποφασίσει μέσα από το Λόγο του Θεού τον τρόπο της ζωής μας. Πόσο σημαντική, τι μεγάλη ευθύνη έχουμε για όλο το περιβάλλον μας, σαν Εκκλησία, για την πατρίδα μας. Και μάλιστα η παραγγελία προς το δούλο είναι να στρατεύει την καλή στρατεία, η παραγγελία σε όλους αυτούς είναι να προσεύχονται πρώτον, και μάλιστα με δεήσεις, παρακλήσεις, ευχαριστίες προς τον Κύριο υπερπάντων των ανθρώπων, για να ζούμε βίων ησύχιων και τάραχων. Δεύτερον, διότι αυτό είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού. Το να προσευχόμεθα κατά αυτόν τον τρόπο για να ζούμε βίων ησύχιων και ατάραχων, γιατί αν δεν ζούμε βίων ησύχιων και ατάραχων, δεν μπορεί να κηρύτεται το Ευαγγέλιο. Δεν μπορεί να επεκταθεί η Βασιλεία των Ουρανών. Δεν μπορεί να επέλθει η αρπαγή της Εκκλησίας, να γίνει η σωτηρία η μεγάλη. Δεν γίνεται. Πρέπει να μάθουμε ο καθένας μας ξεχωριστά, σαν άτομα και σαν οικογένειες και σαν Εκκλησία, να προσευχόμεθα υπέρ πάντων των ανθρώπων, ιδιαίτερα υπέρ των όντων εν αξιώμαση, για να μπορούμε να συνεχίζουμε να ζούμε βίων ησύχιων και ατάραχων. Γιατί? Γιατί αυτό είναι καλό και ευάρεστο ενώπιον του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, ο οποίος, γιατί είναι ευάρεστον, θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό μας λέει να προσευχόμαστε υπέρ πάντων των ανθρώπων. Δεν θέλει να σωθούμε εμείς και εμείς, όλοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμεθα υπέρ πάντων των ανθρώπων και να έλθουν. Πώς θα σωθούνε? Να σωθούνε και να έλθουν εις επίγνωση της αλήθειας, όχι σε ειδωλολατρίες, όχι σε παραβάσεις, όχι σε ανομίες, όχι σε ψέματα, εις επίγνωση της αληθείας. Γιατί? Γιατί ένας είναι ο Θεός, ένας είναι ο κεμεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο οποίος έδωκε τον εαυτό του αντίλητρον υπέρ πάντων. Και εδώ θέλω να θυμίσω ότι υπάρχει μια αίρεση απολίας, ο απόλυτος προορισμός, ότι ο Θεός εκλέγει αυτούς για σωτηρία και αυτούς για απώλεια. Όμως ο Χριστός και ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και έδωσε τον εαυτό του αντίλητρο υπέρ πάντων των ανθρώπων και έδωσε μεσίτη ο Θεός, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να πλησιάσει το Θεό, αλλά ούτε ο Θεός ο Άγιος μπορεί να πλησιάσει τον αμαρτωλό άνθρωπο, παρά μόνο με ένα μεσίτη που έδωσε τον εαυτό του αντίλητρο, ώστε να φύγουν οι αμαρτίες του ανθρώπου, των ανθρώπων όλων. Περπάντων των ανθρώπων έδωσε τον εαυτό του. Τώρα, πόσοι εκ πάντων των ανθρώπων θα ζητήσουν τον Χριστό, εδώ είναι προσωπικό θέμα, προσωπική απόφαση, προσωπική άποψη, προσωπικό περπάτημα, όπως είπαμε. Και έτσι, ο Ιησούς Χριστός έγινε μαρτυρία σε εκείνους τους χρόνους, εις τον οποίον τώρα ομολογεί ο Απόστολος Παύλος, τι ωραία, ομολογεί στον Τιμόθεο, ότι εγώ ετέθην με έθεσε ο στρατολογήσας με έθεσε κήρυκα, αυτός μου δίνει το λόγο να κηρύττω, αυτός με έθεσε, αυτός μου δίνει τα όπλα της δικαιοσύνης που πρέπει να είναι δυνατά συν Θεό, κήρυκα, Απόστολο, και μάλιστα με ξεχώρισε για διδάσκαλο των εθνών στην πίστη και στην αλήθεια. Ύστερα από όλα αυτά, οριστικοποιεί την εντολή του ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό θέλω να προσεύχονται όλοι οι άνδρες σε κάθε τόπο, όχι στα Ιεροσόλυμα όπως ήταν παλιά, στο ναό του Σολομώντα, ούτε στην Τίνο, ούτε στα Μετέωρα, ούτε σε χώρους προσδιορισμένους στην Παλαιά Διαθήκη από τον Θεό
στην Καινή Διαθήκη από ανθρώπους. Εν παντή τόπο θέλω να προσεύχονται και η προσευχή τους να είναι ευάρεστη, υψώνοντας χέρια καθαρισμένα με το αίμα του Χριστού, όχι με μολυσμένα, όχι με αμαρτία, χέρια καθαρά, αλλά ταυτόχρονα χωρίς να υπάρχει μέσα στην καρδιά τους οργή για κανένα λόγο, γιατί η προσευχή τους είναι άχρηστη, και διαλογισμοί με κανένα τρόπο, γιατί η προσευχή τους είναι άχρηστη, οι διαλογισμοί της απιστίας ή της ολιγοπιστίας και η οργή του χαρακτήρα του ανθρώπου. Αλλά, λέει ο Αποστόλος Παύλος, θέλω και οι γυναίκες, οι μεν άντρες χωρίς οργή και δισταγμού και διαλογισμών, και οι γυναίκες θέλουν να προσεύχονται, αλλά προσοχή, για να ακούγονται οι προσευχές των γυναικών πρέπει να προσεύχονται με κοσμία στολή, όχι με στολή βδελιγμάτων, παραβάσεων και ανομιών, με κοσμία στολή, ταυτόχρονα να είναι στολισμένες με ντροπή και σοφροσύνη, όχι σαν τον άρχοντα της παραβολής ή της ιστορίας που ο Χριστός Θεό δεν φοβάται και ανθρώπους δεν τρέπεται. Αυτή η γυναίκα είναι ασεβής, αλλά να στολίζει τον εαυτό της με φόβο Θεού που φέρνει σοφία και σοφροσύνη στη γυναίκα, και με ντροπή ανθρώπων. Δεν μπορεί να προσεύχει τη γυναίκα όπως θέλει, ούτε ο άντρας όπως θέλει. Εάν θέλει να ακούγονται, αν θέλουμε να ακούγονται οι προσευχές μας. Με κοσμία στολή. Και να στολίζουν τον εαυτό τους με ντροπή και σοφροσύνη. Με ντροπή στους ανθρώπους και σοφία εκ του φόβου του Κυρίου. Και να μην φροντίζουν να στολίζουν τον εαυτό τους η φιλαρέσκεια των γυναικών που οδηγεί στην αδυναμία της προσευχής. Οδηγεί τη γυναίκα μακριά από το Θεό. Βεβαίως πρέπει να είναι ενδεδειμένη με κοσμία στολή, αλλά όχι με φιλαρέσκεια κοσμική. Δηλαδή με πλέγματα, με χρυσό, μαργαρίτες ή ενδυμασία πολυτελή. Αλλά εκείνο το οποίο πρέπει για γυναίκες που επαγγέλλονται θεοσέβεια με έργα αγαθά. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι η γυναίκα είναι φτιαγμένη για να έχει έργα αγαθά. Ο Θεός απαιτεί από τη γυναίκα να έχει έργα αγαθά. Και αν διαβάσουμε στο τέλος των παροιμιών τη γυναίκα τη φρόνιμο και την ενάρετο, θα μπορούμε να δούμε ποια είναι τα έργα τα αγαθά που θέλει ο Θεός για τη γυναίκα. Δεν τη θέλει τεμπέλα. Εργαζομένη, αλλά έργα αγαθά. Η γυναίκα δε πρέπει να μανθάνει με ησυχία και με ταπάσης υποταγής. Δηλαδή πνεύμα ησύχιον και ταπεινό και πράο μέσα στο σπίτι, όχι να λέει πολλά. Εν την πολυλογία δεν λείπει αμαρτία. Όχι να θέλει πολλά, όχι να ζητάει πολλά. Η ενάρετος γυνή, η φρόνιμος γυνή παρακυρίου δίδεται. Και ποιος είναι αυτός, λέει, που μπορεί να βρει ενάρετο, φρόνιμο γυνή? Για να βρει πρέπει να ψάξει, αλλά και πρέπει να υπάρχει. Για να υπάρχει είναι έργο της γυναίκας να είναι φρόνιμος, ενάρετος, και για να τη βρει είναι έργο του αντρός που ψάχνει. Και έτσι δημιουργούνται οι ευλογημένες οικογένειες. Οι ευλογημένες οικογένειες δημιουργούνται από την σοφία και την εδώ της γυναίκας που ενδιαφέρεται να είναι ενάρετος και δεν στολίζει τον εαυτό της με στολίσματα γήινα, ανθρώπινα και κοσμικά, αλλά επαγγέλλεται θεοσέβεια,
και ο άντρας ψάχνει να βρει μια τέτοια γυναίκα. Όχι καλονή, όχι πλούσια, όχι σπουδαία, όχι σημαντική, όχι έξυπνη, όχι μορφωμένη, ενάρετο γυναίκα, φρόνιμο γυναίκα, που έχει έργα αγαθά. Σε γυναίκα δεν επιτρέπω, λέει ο Λόγος του Θεού, να διδάσκει ούτε να αυθεντεύει επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζει. Γιατί επλάστη εκ του ανδρός. Επειδή ο Αδάμ πρώτα επλάστη από χώμα με τα χέρια του Θεού και η Εύα από την πλευρά του Αδάμ. Είναι συνέχεια του ανδρός. Ενώπιον βέβαια του Ιησού Χριστού δεν έχει διαφορά άντρας γυναίκα, δούλος ή ελεύθερος, αλλά το έργο της γυναίκας είναι διαφορετικό από το έργο του άντρα. Ο άντρας είναι έξω από το σπίτι, η γυναίκα είναι μέσα στο σπίτι. Ο γάμος είναι ένα κατεξοχήν πνευματικό έργο. Όπως ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, έτσι και ο άντρας είναι η κεφαλή της γυναικός. Και όπως η Εκκλησία είναι η δόξα του Χριστού, έτσι και η γυναίκα είναι η δόξα του άντρος. Κατεξοχήν πνευματικό έργο. Εργάζεται ο Θεός με ανθρώπους για να τους κάνει ένα. Εργάζεται ο άντρας για να βρει την ενάρετο δική του προετοιμασμένη από το Θεό προκαταβολής κόσμου γυναίκα. Και εργάζεται η γυναίκα για να κατασταθεί φρόνιμος ενάρετος, ώστε να τη βρει ο άντρας που ο Θεός έχει ετοιμάσει. Τελείως διαφορετικό το έργο της γυναίκας, τελείως διαφορετικό το έργο του ανδρός. Η γυναίκα είναι οικοφύλακας, φυλάει το σπίτι της, φροντίζει το σπίτι της, περιποιείται το σπίτι της και οποιονδήποτε κατοικεί στο σπίτι της, τον άντρα της, τα παιδιά της. Και ο άντρας είναι η κεφαλή, καλός προϊστάμενος του σπιτιού του. Προείσταται. Θα τολμούσα να πω και αλήθεια το λέω, ότι ο άντρας είναι ο ποιμένας μέσα στην Εκκλησία, η γυναίκα είναι η πρεσβύτερη μέσα στην Εκκλησία. Η γυναίκα επιμελείται και ο άντρας προείσταται. Η γυναίκα, λέει η Γραφή, το έργο της είναι οικοφύλακας, γι' αυτό θα σωθεί η γυναίκα δια της τεκνογωνίας. Και εδώ είναι ένα δυσνόητο εδάφιο, γιατί γραμματικά στα ελληνικά δεν στέκει. Η γυναίκα θέλει σωθεί δια της τεκνογωνίας σε ανμήνωση, ενώ θα πρέπει να πει ανμήνει η γυναίκα, ανμήνωση στην πίστη. Αλλά τι σημαίνει τεκνογωνία? Τεκνογωνία σημαίνει το γεννάν τέκνα. Η λέξη δηλαδή τεκνογωνία περιέχει πληθυντικό. Η γυναίκα θα σωθεί εάν μείνουν τα τέκνα της στην πίστη, στην αγάπη και στον αγιασμό, που είναι η δουλειά της, ο καρπός της, το έργο της. Βέβαια θα μου πεις, εάν αποστατήσει ο γιος μου όταν φύγει από το σπίτι, δεν είσαι οικοφύλακας. Όσο είναι στο σπίτι πρέπει να φροντίζεις για την πίστη τους, για την αγάπη τους και για τον αγιασμό τους από μωρά μέχρι να πάρουν το δρόμο τους. Η ευθύνη της γυναίκας, και ποια είναι ευθύνη της γυναίκας? Να μεριμνά για τα πνευματικά των παιδιών της, για την πίστη, την αγάπη και τον αγιασμό μετά σοφροσύνης. Είναι φύλακας, τουλάχιστον ως προς το να σαλπίζει. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Σε έθεσα φύλακα να σαλπίζεις. Εάν σε ακούσει, σώθηκε. Εάν δεν σε ακούσει, χάθηκε, αλλά δεν θα σου ζητηθεί το αίμα από το κεφάλι σου. Αν όμως δεν σαλπίσεις και χαθεί, θα χαθεί από την αμαρτία του, αλλά το αίμα θα ζητηθεί από την κεφαλή σου.
Και ο άντρας πως σώζεται, όπως είπαμε, από τον καρπό του. Και η γυναίκα πως σώζεται, από την καρποφορία της. Χωρίς καρπό καλό στον ουρανό δεν πάμε. Και αν η γυναίκα δεν παντρευτεί, εντάξει, αν δεν παντρευτεί, δεν παντρεύτηκε και ο ληστής δεν εργάστηκε, αλλά σώθηκε. Και με μισθό καλό. Άλλωστε η γυναίκα που δεν παντρεύεται με ρημνά, για το Θεό λέει η Γραφή, λέει ο Απόστολος Παύλος, η γυναίκα που παντρεύεται με ρημνά για τον άντρα της. Και αν δεν κάνει παιδιά, τότε θα έχει καλά έργα. Αλλά ο κανόνας, και αυτό έχει σημασία στο Λόγο του Θεού, ο κανόνας είναι ένας. Ο άντρας κοπιάζει στο έργο που το εμπιστεύεται ο Θεός, και το πρώτο έργο είναι η οικογένειά του, να είναι καλός προϊστάμενος της γυναίκας του, να την αγαπάει, να την εκτρέφει, να την περιθάλπτει. Και η γυναίκα από το έργο της, που είναι οικοφύλακας, να ησυχάζει, να μην αυθεντεύει και να μεριμνά για τα εν γέννη τέκνα της, ώστε να μένουν στην πίστη, στην αγάπη και στον αγιασμό. Μπορεί να κάνει αλλιώς, βέβαια. Αν το πάρεις το παιδάκι σου και το καμαρώνεις και τον έχεις αφέντη σου και θέλεις να τον στολίζεις το κοριτσάκι σου και του βάζεις έτσι και του βάζεις αλλιώς και του δημιουργείς κοσμικό φρόνημα μέσα στην καρδιά του από μικρό παιδί, την ευθύνη ποιος την έχει? Την έχει ο άντρας, αν και αυτός την έχει, η γυναίκα την έχει. Και από αυτήν θα ζητήσει λογαριασμό ο Θεός. Από τον άντρα θα ζητήσει για τη γυναίκα του ο Θεός λογαριασμό. Γιατί δεν προείσταται καλός στο σπίτι. Και έτσι, αγαπητά μου αδέλφια, μας δίδεται μέσα από το Λόγο του Θεού η ευκαιρία να κατανοήσουμε πώς θα εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Όταν ο άντρας κοπιάζει πολύ, γιατί κατά τον κόπο του είναι η μισθαποδοσία του, έξω στο έργο του Θεού, στην αποστολή του, σε ό,τι του έχει εμπιστευτεί ο Θεός, και η γυναίκα μέσα στο σπίτι, στο έργο της, στην αποστολή της και σε όσα παιδιά της έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Εάν τώρα δεν έχει, δεν έχει παντρευτεί, έχει τα καλά έργα, τα οποία πρέπει να στολίζεται, με τα οποία πρέπει να στολίζεται η γυναίκα. Ο Θεός να μας δίνει, αδελφοί, τη δυνατότητα, γιατί ο καιρός που έρχεται είναι κακός και θα γίνεται πιο κακός, εξαιτίας των ανθρώπων, της απιστίας των ανθρώπων. Αυτό το βασικό που ο Θεός μας έχει χαρίσει, την προσευχή μας, να είναι ευάρεστη στο Θεό και να έχει αποτελέσματα. Να προσευχόμαστε και να μας ακούει ο Θεός. Και να μας μιλάει ο Θεός και να Τον ακούμε εμείς. Αυτή την προσευχή την είχα ακούσει όταν είχα πιστέψει από ένα μικρό παιδάκι και μου έχει μείνει. Προσευχότανε και ο Θεός την έχει φωτίσει, πιθανόν για μένα. Κύριε, κάνε να προσεύχομαι και να με ακούς, να μιλάω και να με ακούς και να μιλάς και να σ' ακούω. Αμήν.